το κίνημα του Γιώργου Παπαδρέου μπαίνει στη Βουλή, θα έχει ισχυρή παρουσία. Γιατί? Γιατί ο Παπανδρέου είναι ο μόνος ίσως που δεν είναι κρατούμενος κανενός και θα συγκρουστεί με όλα εκείνα τα φαινόμενα τα οποία τον παρεμπόδισαν με την ανατροπή του η σημερινή ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ όταν τον υπονόμευε για το δημοψήφισμα, έβγαινε στην Αθήνα και έλεγε σε τηλεοράσεις στον Αντένα, θυμάμαι συγκεκριμένα, ότι το δημοψήφισμα είναι λυτρωτικό και είναι η πιο καθαρή έκφραση του ελληνικού λαού να αποφασίσει για το τι θέλει, και γυρνώντας από τις Κάνες έστελνε επιστολές υπονομεύοντας το δημοψήφισμα και βγαίνοντας οι φίλοι του οι βουλευτές, να λένε στο περιστήλιο για ένα εκλεγμένο πρωθυπουργό του 44% ότι είσαι παρελθόν και είσαι τελειωμένος. Να απειλούν με παραιτήσεις εάν προχωρήσει στο δημοψήφισμα. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου οδηγήθηκε στην ανατροπή από την αιμονή του Σαμαρά και των συντρόφων που βίασαν τη δημοκρατία και προκάλεσαν αστάθεια. Δυστυχώς, αυτή ήταν η κατάσταση. Ανάγκασαν ένα εκλεγμένο πρωθυπουργό να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη και να αποχωρήσει. Γιατί? Ποιο ήταν το επακόλουθο? Όσες μεταρρυθμίσεις είχε φέρει στη Βουλή δεν προχώρησαν. Και είναι συγκεκριμένος. Και αυτά έρχεται να επικαιροποιήσει. Και αυτά θα είναι η αφετηρία της σύγκρουσής μας απέναντι σε όλους όσους. Το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να αφαιμάζουν τα εισοδήματα των εύκολων στόχων. Είχαμε ψηφίσει λοιπόν την όρση του απορρίτου των καταθέσεων. Γιατί? Για να φορολογήσουμε τα 300 δισεκατομμύρια εμβάσματα του εξωτερικού με σύστημα περαίωσης που θα απέδιδε 30 δις. Δεν προχώρησε. Λαθρεμπόριο πετρελαίου. 2 δις με 3 δις το χρόνο. Τα λέει και ο κύριος Σούρλας. Και παραπάνω ίσως. Λέει και μέχρι 10 δις το λαθρεμπόριο, λέει ο κύριος Σούρλας. Δεν προχώρησε ο νόμος. Έρχεται ο ίδιος ο κύριος Σούρλας, το πατριώτη σας, να επιβεβαιώσει τι? Ότι ο νόμος του Παπανδρέου για τη φορολόγηση, για το λαθρεμπόριο του πετρελαίου δεν εφαρμόστηκε. Το σκάνδαλο της Νοθείας, κύριε Καρχημάκη, ο κύριος Σούρλες, το ανεβάζει όσο το δάνειο, στα 100 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτούς τους νόμους και αυτό το θεσμικό πλαίσιο το έφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τριγωνικές συναλλαγές. Δεν προχώρησαν. Όχι μόνο δεν προχώρησαν, με νόμο ο κύριος Σαμαράς το κατάργησε και χάρισε και 1,2 δις πρόστιμα. Ξέρετε πόσα θα ήταν τα έσοδα από την περαίωση των εμβασμάτων? 40 δις. Εάν θα είχαμε τα 40 δις αυτά, θα χρειαζόταν ΟΕΝΦΙΑ, θα χρειαζόταν οι περικοπές μισθών και συντάξεων, θα χρειαζόταν διάφορες από το παράθυρο περικοπές που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τους μικρομεσαίους. Όχι. Ψήφισε το νόμο για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό? Εφόσον οι μετοχές γινόταν κοινές, υπήρχε διαφάνεια στη ροή του χρήματος, που ήταν τα λεφτά. Και ο Παπανδρέου ήθελε διαφάνεια γιατί? Γιατί έλεγε, δεν μπορεί να σου δίνω ανακεφαλαιοποιημένα λεφτά από το δάνειο του ελληνικού λαού και εσύ να θες προνομιούχες μετοχές για να μην έχεις διαφάνεια, να μην ξέρω πού πάνε τα λεφτά. Πού τα πάσα λεφτά, κύριε τραπεζίτη? Όποιο τραπεζίτη. Κύριε Καρχημάκη, είχε ξεκινήσει να ψάξει τον νόμο έτσι ώστε οι άδειες των μεγάλων καναλιών να έρθουν στο κράτος. Να υπάρχει έλεγχος, να ελεγχθούν τα δάνειά τους, οι οφειλές τους. Διότι δεν μπορούν να εκπέμπουν παραπλανητικές πληροφορίες από την ώρα που ο Παπανδρέου αποτέλεσε κίνδυνο για αυτούς. Όλα αυτά οδήγησαν στην ανατροπή από συγκεκριμένα κέντρα οικονομικά που πάνω σε αυτά τυχοδιοχτικά πάτησαν. Ο κύριος Σαμαράς για να γίνει πρωθυπουργός και ο Βενιζέλος για να γίνει αρχηγός. Θυμήστε μου, κύριε Καρχημάκη. Ξεκινάμε από το σημείο που μας ανέτρεψαν με δύναμη ψυχής, με δύναμη φωνής, με δύναμη πολιτικής, με δύναμη θέσεων για να υπερασπιστούμε όλους όσους επλούγησαν από την κρίση και να υπερασπιστούμε τους πραγματικούς δημιουργούς της οικονομίας. Ο Παπανδρέου έφτιαξε όλο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ανακόπηκε, ανατράπηκε, αναστάλληκε. Το κύμα των μεταρρυθμίσεων που θα αποκαθιστούσε αδικίες και θα δημιουργούσε νέο πλούτο εγκαταλείφθηκε και αποδομήθηκε. Ξεκινάμε με αυτές τις συγκρούσεις. Είμαστε καθαροί
Είμαστε αληθινοί, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια νέα ελπίδα. Θα το δείτε το πώς θα λειτουργήσουμε στη Βουλή που θα μπούμε. Θα είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των ανθρώπων που δημιουργούν και των ανθρώπων που τις ανάγκη. Γιατί βάζετε... Για να ξεκαθαρίσουμε ποιους υπηρετούμε και με ποιους συγκρουόμαστε. Γιατί βάζετε δυσκολίες, γιατί βάζετε βαθμό δυσκολίας στους ψηφοφόρους να ψάξουν να βρουν τώρα το κηδισό, κηδινό, όπως το λέτε, και δεν βάζετε κόμμα του Παπανδρέου να τελειώνουμε. Εντάξει. Αυτά είναι... πώς το λένε, ήταν επιλογές που στο παρελθόν υπήρχαν οι φωτογραφίες των ηγετών. Και κάτι τελευταίο. Είμαστε, μιλάμε για νέες συλλογικότητες. Όλοι γνωρίζουν ότι το κίνημα, του Γιώργου Παπανδρέου είναι το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών. Ναι. Και με ό,τι εκφράζει ο Γιώργος Παπανδρέου, την προσπάθεια που αναλάβαμε, τη νέα πρωτοβουλία που αναλάβαμε, και εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχουν κάποιοι και λένε ότι για διασπάσει και τέτοια. Εμείς είμαστε πολιτικά εκεί που είναι το 40% και όχι εκεί που είναι το 3%. Ο Παπανδρέου, όταν άρχισε η ανατροπή του, δημοσκοπικά είχε γύρω στο 30%. Και η σημερινή ηγετική ομάδα το οδήγησε στο 3%. Γιατί το οδήγησε στο 3%? Γιατί το έκανε ουρά της δεξιάς. Το συγχώνεσαι με τη δεξιά. Για να φτάνει δεξιός υπουργός να μου λέει ότι η ηγετική σας ομάδα δεν προσδιορίσε, δεν έβαλε κόκκινες γραμμές και δεν προσδιορίσε τις διαχωριστικές γραμμές για να χαράξει τα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο, όταν κάποτε κατηγορούνταν ο Ανδρέας Παπανδρέου από τον κύριο Βορύδη, η ηγετική ομάδα του Πασόκ να ζητάει άδεια από τον κύριο Σαμαρά για να βγάλει ανακοίνωση εναντίον του κυρίου Βορύδη για να υπερασπιστεί τον Παπανδρέου, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Όταν μια σειρά από στελέχη αντιδράσαμε με πρώτον εμένα τότε απέναντι στο Βορύδη, απέναντι σε αυτόν τον δεξιό υπουργό, που έπληξε την ψυχή, τη συνείδηση και την προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου. Πριν λίγες... Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Πριν λίγες μέρες... Αυτά και άλλα μας οδήγησαν στη συρρήκνωση. Και βεβαίως να πω και κάτι άλλο. Mm. Δεν μας χωρίζει τίποτα με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μείνουν και να ψηφίσουν τον Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου. Την επόμενη μέρα θα είμαστε μαζί. Μας χωρίζει άβυσος από τις πολιτικές του κυρίου Βενιζέλου. Από την ενσωμάτωση ενός ιστορικού χώρου στη δεξιά. Από την ενσωμάτωση ενός ιστορικού χώρου χωρίς διαχωριστές γραμμές και μια υπερσυντηρητική παράταξη του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος εξαπάτησε τον ελληνικό λαό με τα ζάπια. Τι μας έλεγε προεκλογικά? Ότι θα βρει 18 δις. Αν ήθελε ο κύριος Βενιζέλος να βεβαίως να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη χώρα, είναι σεβαστό αυτό, έπρεπε να του πει ότι είναι Σαμαρά, θα έχει την ανοχή μου, αλλά θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Αλλιώς δεν έχει. Θα σε αποκαλύψω, διότι η εντολή που παίρνεις είναι κάλπικη, είναι ψεύτικη, δεν είναι αληθινή, είναι αποτέλεσμα εξαπάτησης. Πρέπει επιτέλους στην πολιτική να λέγονται αλήθειες. Γιατί πριν λίγες μέρες, κύριε Καρχημάκη, γιατί πριν λίγες μέρες σας έκανε αυτή την προσωπική επίθεση ο πρόεδρος του Πασόκ Βενιζέλος? Ο κύριος Βενιζέλος, με τον κύριο Βενιζέλος, επίσης απόψεων μας χωρίζει άδικο. Mm. Επανειλημμένα τον καλούσα στο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ να φέρει τον νόμο που ο ίδιος απέριψε στην κυβέρνηση Παπαδήμου που τον καταθέσαν 27 βουλευτές για τη φορολόγηση των ευασμάτων του εξωτερικού. Ποτέ δεν το έκανε. Τον καλούσα να φέρει τον νόμο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπου χάνονται 15 δις ΦΠΑ. Ποτέ δεν το δέχτηκε. Τον καλούσα να διαφοροποιηθεί από τη δεξιά. Ποτέ δεν το έκανε. Του ζητούσα να μην υπάρχει αυτή η λογική. Ποια δηλαδή? Φέρνουμε μέτρα εναντίον κάποιων κοινωνικών ομάδων και μετά τα παίρνουμε πίσω και τους πουλάμε χάρη. Ό,τι δίθεν τους κάναμε χάρη που δεν τα φέραμε. Εγώ ήθελα το χώρο μου να αντιδράσει επιριακά στις όποιες επιδιώξεις εναντίον των λαϊκών στρωμάτων. Όχι να έρχονται τα μέτρα και μετά να πιέζουμε δίθεν να τα παίρνουμε πίσω και να λέμε σας κάναμε χάρη. Μου θυμίζει κάτι στο Λασίθι, στην πατρίδα μου, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, που κάποιοι μεταθέτανε χωροφύλακε στην Κάρπαθο, δεξιοί. Και μετά βάζανε κάποιον να πάει να πει στο δεξιό, ξέρει, θα κύρωσέψει. Για να έχει υποχρέωση μέσα την αδικία που επιχείρησε να του κάνει. Πουλούσαν εκδούλευση στην αδικία. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με πολιτικέ τη δεκαετία του 50 με σύγχρονε μορφέ. Δυστυχώ. Δεν μα ενώνει τίποτα.
με την ηγετική ομάδα. Μας ενώνει με τους αγωνιστές που μπορεί να μείνουν. Και τους καλώ ακόμα και αυτή τη στιγμή να στηρίξουν το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Ένα ειλικρινές κίνημα. Γιατί και αυτοί που μένουν στο Πασόκ έχουν μέσα τους το ψήγμα της σύγκρουσης με το άδικο. Τους καλώ να έρθουν μαζί μας. Να στηρίξουμε την προσπάθεια. Δεν μας ταιριάζει η υποχώρηση, η ισοπαλία, η ισορροπία. Μας ταιριάζει η ρήξη για να κάνουμε το καλύτερο για τους ανθρώπους και του μόχθου και τις ανάγκες και τους μικρομεσαίους και τους ανθρώπους της πραγματικής παραγωγής.